Πέρσες 472 π.Χ. είναι το παλαιότερο πλήρες δράμα που σώζεται στις μέρες μας και ταυτόχρονα ένα ιστορικό ντοκουμέντο για τη σημαντικότερη σύγκρουση της δεύτερης περσικής εισβολής στην Ελλάδα, την Αυμαχία της Αλαμίνας. Μία από τις πιο καθοριστικές μάχες στην ιστορία της ανθρωπότητας αποτελεί το θέμα της τραγωδίας του Εσχύλου, ο οποίος πήρε μέρος σε αυτήν. Χωρίς θριαμβολογίες και κοπασμούς, και με σεβασμό στην οδύνη των ιτημένων, ο Εσχύλος παραδίδει έναν ύμνο για την ελευθερία του ατόμου και αντιπαραθέτει τα δημοκρατικά ιδεώδη απέναντι στη δεσποτική μοναρχία και την τυφλή υποταγή στην εξουσία. Η νίκη στεφανώνει εκείνου που ακολουθούν τη σύνεση, ενώ ο μηχανισμό τη δικαιοσύνη τιμωρεί όποιον με οδηγό την αλαζονία ξεπερνάει τα όρια, προσβάλλοντα με την έπαρσή του θεού και ανθρώπου. Στη Σούσα, την πρωτεύουσα των Περσών, οι γέροντε που έχουν μείνει στα μετόπισθεν, πιστοί φύλακε των λαμπρών ανακτόρων του Ξέρξη, ανησυχούν για το στρατό του που επιχειρεί να εκστρατεύσει εναντίον τη Ελλάδο, καθώ κανένα νέο δεν έχει φτάσει για την έκβαση τη πολεμική αποστολή. Οι εντυπωσιακά πολυάριθμε δυνάμει που συνθέτουν το περσικό στράτευμα με τα ηχηρά ονόματα των αρχηγών του και τη θεόδοτη δύναμη του βασιλιά του δεν αρκούν για να κατευνάσουν την ανησυχία των γερόντων που γνωρίζουν ότι το αδιαπέραστο δίκτυ της πλάνης ξεγελάει τους ανθρώπους και τους οδηγεί στον χαμό. Το σύμβολο του ένδοξου παρελθόντος, ο βασιλιάς Δαρίος, εμφανίζεται από τον άδειο απάντηση στις επικλήσεις των χθόνιων δυνάμεων και του τρίνου των Περσών. Η ερμηνεία του πεθαμένου βασιλιά για την καταστροφή αποδίδει τις ευθύνες στην αλαζονία του Ξέρξη και την του απέναντι στη φύση και τους θεούς. Η σκηνοθεσία της παράστασης είναι του Δημήτρη Λιγνάδη, η χορογραφία και η επιμέλεια κίνησης του Κωνσταντίνου Ρίγου, τα σκηνικά της Αλέγια Παπαγεωργίου, τα κοστούμια της Εύαν Νάθενα, η μουσική του Γιώργου Πούλιου, η φωτισμή της Χριστίνας Θανάσουλα, η μουσική διδασκαλία της Μελίνας Πεωνίδου. Στην διανομή στο ρόλο της βασίλισσας η σπουδαία ηθοποιός Λιδία Κονιόρδου, του Άγγελου ο Αργύρης Πανταζάρας, στο ρόλο του Δαρίου ο Νίκος Καραθάνος και του Ξέρξη ο Αργύρης Ξάφης. Αξίζει να αναφέρουμε ότι επί εμφανίζεται και ο μουσικός στη λύρα ο δραμινός Γιώργος Μαυρίδης. Είναι μια πολύ σημαντική παράσταση την Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.